Μικρό καλοκαίρι στην καρδιά του χειμώνα θα ζήσουν οι κριτικοί τα επόμενα 24 ώρα, καθώς όχι μόνο διατηρείται η ηλιοφάνεια, αλλά θερμή εισβολή αναμένεται να ανεβάσει τον υδράργυρο σε ασυνήθιστα για την εποχή επίπεδα. Είναι ενδεικτικό ότι οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα ανέβουν έως και κατά 10 βαθμούς, ενώ οι μέγιστες θα φτάσουν σε επίπεδα Ιουνίου. Μία θερμή αέρια μάζα, η οποία ξεκινάει να μας επηρεάζει περισσότερο από αύριο Παρασκευή, και σε συνδυασμό με τους νότιους ανέμους, οι οποίοι μάλιστα θα γίνονται καταβάτες σε βόρειες περιοχές του νησιού, θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία σε αρκετά και ασυνήθιστα για την εποχή επίπεδα. Καθότι οι μέγιστες τιμές, κυρίως για την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, αναμένεται ότι θα κορυφωθούν πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν το Σαββατοκύριακο στις βόρειες περιοχές της Κρήτης, στις 4 μεγάλες πόλεις, ενώ ανάλογα με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, είναι πιθανό να σημειωθούν και θερμοκρασίες έκπληξη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα. Θα κριθεί από τοπικά χαρακτηριστικά, από γεωμορφολογία, από τη θέση του σταθμού και όλα αυτά. Γι' αυτό και θα δούμε κάποιες εκπλήξεις θερμοκρασιακές, ας το πούμε. Θα είναι και για περιοχές των Χανίων, στα βόρεια, δηλαδή και σαν πόλη των Χανίων. Θα είναι ιδιαίτερα οι περιοχές του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, αλλά βέβαια και για τον Άγιο Νικόλαο. Αναμένεται ότι σαν περιοχές οι οποίες θα ευνοούν καταβατικούς νοτιάδες ανέμους, θα δώσουν αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από τη θερμή αυτή εισβολή λιγότερο θα επηρεαστούν οι νότιες περιοχές του νησιού. Εκεί ο υδράργυρος θα κυμαίνεται σε πιο χαμηλά επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή του κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι νότιοι αυτοί άνεμοι, οι οποίοι μας που θα είναι συνεχείς σαν τάση, χωρίς βέβαια να ανησυχούμε από τις εντάσεις τους ιδιαίτερα, φαίνεται ότι μεταφέρουν και κάποιες ποσότητες σκόνης. Μια σκόνη όμως η οποία δεν είναι σε ιδιαίτερα υψηλά, θα λέγαμε, επίπεδα. Οι συνθήκες στις βόρειες ακτές αναμένεται να διαμορφωθούν ιδανικά για χειμερινούς κολυμβητές και γενικά για τους λάτρεις της θάλασσας. Η καλοκαιρινή ανάσα θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για την Δευτέρα συνεχίζει το καλό σκηνικό του καιρού, με τους νοτιάδες και πάλι να διατηρούν τις ίδιες εντάσεις, ενώ και η θερμοκρασία αναμένεται ότι σαν μέγιστες τιμές και πάλι θα κορυφωθεί πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες βόρειες περιοχές του νησιού, ενώ πιο ήπιες οι θερμοκρασίες θα είναι για τις νότιες περιοχές. Από την ερχόμενη Τετάρτη, ο υδράργυρος θα πέσει κατακόρυφα και οι συνθήκες στο νησί θα θυμίσουν σκοτσέζικο ντους, καθώς μετά τη θερμή εισβολή, ψυχρή αέρια μάζα θα διαμορφώσει ένα άκρος διαφορετικό σκηνικό.